Μένιο κορμάκι μου γλυκό, Μένιο μου Μένιο. Καλή ζωή, Βασίλη μου, τώρα και καλή λευτεριά. Τώρα είναι για τη λευτεριά. Για να δούμε. Λευτεριά, όταν χάνεται, είναι πολύ άσχημο πράγμα. Θα σας πάω 30 χρόνια πίσω. Τούτος εδώ ήταν 5 χρονών και 1 μηνός. Μιλάμε για το καλοκαίρι του 90, όπου πέφτουν τα τσιμέντα, όπως λέγανε οι εφημερίδες. Ο Παναθηναϊκός αποκτά τον διεθνή Ντάνο του Λούπου. Έχει παίξει στο Μουντιάλ της Ιταλίας του 1990. Με τη φανέλα της Ρουμανίας. Ρουμανία. Πανηγυρισμοί, κακό, ήρθε ο λύκος, τα πρόβατα στην άκρη κλπ. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, δεν μπορεί το παλικάρι που έλεγε και ο Άγγελος, είναι λίγο βαρύς, του δίνουν πίστοση χρόνου, όπου ξαφνικά δημιουργούνται άλλα προβλήματα. 9 Δεκεμβρίου του 1990, ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη στο Χαριλάου τότε. Η αποστολή έχει φύγει για το αεροδρόμιο, όπου χτυπάει ένα τηλέφωνο στον αρχηγό αποστολής. Είναι ο διευθυντής του ξενοδοχείου. Έλειπαν όλα τα ποτά από τις σκάβες στα δωμάτια. Γίνεται ένας μίνι έλεγχος, μία τσάντα τρίζει, έχει μπουκάλια πολλά μέσα. Είναι ο Λούπου, ο Παναθηναϊκός αναγκάζεται να τα πληρώσει όλα στο ξενοδοχείο για να μείνει εκεί η ιστορία και να πάμε παρακάτω. Οι ρεπόρτερ της εποχής μαθαίνουμε το περιστατικό και πέφτουν τηλέφωνα. Όχι, έχει γίνει παρεξήγηση, μη βάλετε τίποτα, θα βρείτε τον μπελά σας. Δεν βρίσκουμε τον μπελά μας λοιπόν και πάμε παρακάτω, ώσπου αυτό το κοιτάπι εδώ που έχει ιστορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου ανακαλύπτει ότι στις 16 Φεβρουαρίου του 1991, και ενώ οι παίχτες της ομάδας εκείνης, εποχής εκείνης, γλυκοκοιτάζουν τη Μικαέλα, τη γυναίκα του Ντάνου του Λούπου, λένε λοιπόν ότι έχουν συμβεί διάφορα, λένε ότι έχει πάρει δανεικά από έναν διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού αμυντικό, ότι θα τα επιστρέψει, δεν τα έχει επιστρέψει ποτέ. Λένε ότι σχετίζονται κάποιοι, ποιοι δεν ξέρουμε, με την Μικαέλα Λούπου, και αυτό δεν αποδεικνύεται, αλλά αποδεικνύεται κάτι άλλο. Είμαστε λοιπόν, να ξαναπούμε την ημερομηνία, στις 16 του Φλεβάρι του 91. Χτυπάει το τηλέφωνο του καπετάνιου, του Γιώργου Βαρδινογιάννη, όπου άντρες ασφαλείας του λένε ότι το παλικάρι σου, ο λύκος σου, ο Ρουμάνος σου είναι κλεπταποδόχος. Μπορεί και αρχηγός μιας πείρας η οποία μαζεύει πράγματα και αντικείμενα. Και εκείνος μάζευε πράγματα και αντικείμενα από τα αποδυτήρια. Λένε οι φήμες της εποχής εκείνης ότι έλειπαν από τις τσέπες των παιχτών αλυσίδες χρυσές, πορτοφόλια και τα σχετικά. Μπαίνουν στο σπίτι λοιπόν του Λούπου στην οδό Κουμουνδούρου στην Αγία Παρασκευή και βρίσκουν κάσες, κυβότια με γούνες, με χρυσαφικά, με καπαρντίνες, με στερεοφωνικά, με πράγματα. Και έτσι τελειώνει άδοξα για τον Παναθηναϊκό η ιστορία του Ντάνου του Λούπου. Λένε ότι ο καπετάνιος τον επισκέφτηκε στο τμήμα και ακούστηκαν κάτι κραυγές από το λύκο. Τι έγινε, δεν ξέρει κανείς. Η ιστορία του Λούπου τελείωσε για τον Παναθηναϊκό, άρχισε να γυρίζει γύρω-γύρω. Υπάρχει μια εφημερίδα της εποχής, η Αθλητική Ηχό. Δεν υπάρχει πλέον, δεν κυκλοφορεί πλέον. Η οποία λέει σε ένα πρωτοσέλιδό της ότι βρέθηκαν 8 φορτηγά, μάλλον γέμισαν 8 φορτηγά με κλοπημαία από την οδό Κομουνδούρη. Φεύγει λοιπόν και ο Λούπου, φεύγει και η Μικαέλα από την Παιανία. Πηγαίνει στην Κόρινθο και αρχίζει κάτι σε ένα παιχνίδι και καβαλάει τα κάγκελα γιατί έβριζαν τη Μικαέλα από την εξέδρα. Φεύγει και από την Κόρινθο, πάει στον Όφη, στην Κρήτη, ούτε εκεί παίζει, οι παίχτες κλείδωναν τα πράγματα. Να το πρωτοσέλιδο, αυτό που λέω. Να το πρωτοσέλιδο που σας έλεγα πίσω μου, 8 φορτηγά με κλεμμένα, έλεγε το πρωτοσέλιδο. Πάει και στον Όφη και τελειώνει άδοξα η καριέρα. Σήμερα ο Ντάνου του Λούπου στα 53 του πια ζυγίζει 145 κιλά, αυτός ο μεγάλος διεθνής. Δεν είναι χρυσός ό,τι λάμπει ή ό,τι δεν λάμπει. Να προσέχετε κύριοι πλέον του ποδοσφαίρου τι διαλέγετε, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ζυγίζει πολλά κιλά. Μένει ο Σακελαρόπουλος, ο ποιητής της αθλητικής δημοσιογραφίας, αν μου επιτρέπετε να το επισημάνω. Για κάποιο περίεργο λόγο, με το που μιλούσε ο Μένιος, του έστειλε πριν και πάνω από όλους πρώτον χαιρετίσματα ο Γιάννης Ζουγανέλης, μετά στο Βασίλη, μετά στον Αντώνη και τελευταίο σε μένα. Γεια σου Γιάννα. Ευχαριστούμε πολύ, Μένιο. Ευχαριστούμε το Μένιο. Να σε καλά.